Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τομεί στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και ριζικές αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση με το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσμοθετείται για πρώτη φορά η τριμερής χρηματοδότηση, δηλαδή από το κράτος, τους εργοδότες και τους εργαζομένους, και θεσπίζονται ενιαίες αρχές για όλους τους εργαζομένους. Καθιερώνεται επίσης η ισότητα στη μεταχείριση των δύο φύλων στον τομέα της ασφάλισης. Στις βασικές καινοτομίες περιλαμβάνεται η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης των ανασφάλιστων από τα 68 στα 65 χρόνια, ενώ δεν φύγονται τα 35 που ισχύουν σήμερα για τον υπόλοιπο.